Και σταματάω σε αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι των θυγατρικών εταιριών του Γερμανικού Τουριστικού Ομίλου FTI Touristic και στην Κρήτη. Γιατί το θέμα αυτό, για το τι αντιμετωπίζουν και πώς θα πρέπει να προστατευτούν, τίθεται στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την 5η 27 του Ιουνίου από τη Λαϊκή Συσπήρωση Κρήτης και από τον εκλεγμένο Σύμβουλο της Λαϊκής Συσπήρωσης Κρήτης, τον κύριο Νίκο Μανουσάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σας, κυρία Δουλειράκη. Καλημέρα και στους αγαπητούς ακροατές του σταθμού σας. Ο κύριος Μανουσάκης από το Ρέθυμνο. Κύριε Μανουσάκη, τι είναι αυτό το οποίο επισημαίνετε ακριβώς και ζητάτε από το Περιφερειακό Συμβουλίο? Μάλιστα. Επιδιώξαμε να γίνει αυτή η συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί θέλουμε να ληφθούν κάποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από την Περιφερειακή Αρχή για τη διασφάλιση όλων των δικαιωμάτων των εργαζομένων και να γίνει άμεσα μια παρέμβαση στην κυβέρνηση ώστε να πάρθει μέτρα για αυτούς τους εργαζόμενους. Επίσης ξέρουμε ότι κυριολεκτικά βρίσκονται στον αέρα οι εργαζόμενοι των θυγατρικών εταιριών του FBI, του τρίτου μεγαλύτερου τουριστικού του operators στην Ευρώπη, μετά την ανακοίνωση φυσικά της πτώχευσης της εταιρείας. Ο όμιλος αυτός απασχολούσε συνολικά 150 εργαζόμενους στο ταξιδιωτικό πρακτορείο Meeting Point, τη θυγατρική της FBI, εκ των οποίων 100 άτομα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Βεβαίως απασχολούσε και περίπου τους 2.000 υπάλληλους στις 6 μονάδες που διαχειριζόταν ο όμιλος σε όλη την Ελλάδα, Κόρο, Όδο, Κέρκυρα. Οι εργαζόμενοι αυτοί ζουν βεβαίως την αβεβαιότητα του να μείνουν χωρίς εισόδημα και δουλειά με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και ταυτόχρονα σε περίπτωση απόλυσης υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην πάρουν δεδουλευμένα και αποζημίωση λόγω του πτωχευτικού. Κώδικα που ευνοεί τράπεζες και κράτος, προηγούνται δηλαδή, είναι νόμοι που έχουν ψηφιστεί 15 και 16 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και που συνεχίζουν και ισχύουν αυτήν και σε αυτή την κυβέρνηση. Και φυσικά βρίσκεται στον αέρα και η ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, με αποτέλεσμα οι εποχικοί εργαζόμενοι να κινδυνεύουν να μην δικαιούνται δηλαδή ταμείο ανεργίας. Την ίδια στιγμή το γερμανικό κράτος έχει δεσμεύσει όλη την περιουσία του ομίλου και των θυγατρικών εταιριών του. Και φυσικά οι συνέπειες της πτώχευσης επηρεάζουν ευρύτερα εργαζόμενοι. Δηλαδή εξαιτίας της ακύρωσης, να πάρουμε πάνω παρακάτω δηλαδή του συνόλου των κρατήσεων στις ξενοδοχικές μονάδες που εργάζονται στο συγκεκριμένο όμιλο. Οι συνέπειες δηλαδή είναι ακόμη μεγαλύτερες από τη στιγμή που έχουν κλειστεί πακέτα. Το χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του ξενοδοχείου Κιανί Πιτς Ρεσόρτ, αν το λέω καλά μου φαίνεται, στα Χανιά του ξενοδοχείου, που είχε αποκλειστικό συμβόλαιο κρατήσεων με το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό πάροχο. Άρα λοιπόν είναι γενικευμένο το πρόβλημα και πρέπει οπωσδήποτε, όπως σας είπα και στην αρχή, αυτό που επιδιώκουμε εμείς να παρέμβει. Η Περιφερειακή Αρχή και στην κυβέρνηση, αλλά και γενικότερα εδώ. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά, να μας πείτε λίγο πιο αναλυτικά τι είναι συγκεκριμένα, γιατί περιγράψατε αυτό το οποίο βιώνουν οι άνθρωποι. Τα λόγια αβεβαιότητα δεν έχουν καμία σχέση με την πράξη, την αβεβαιότητα, αυτό που νιώθουν, αυτό που βιώνουν εκείνοι από τη δική τους την πλευρά. Και αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι μας και το καταλαβαίνουν και εκείνοι. Εσείς προτείνετε μία σειρά από κινήσεις που μπορούν να γίνουν έτσι ώστε τα πράγματα να αλλάξουν. Αν και βέβαια πρέπει να σας πω, κύριε Μανουσάκη, ότι πριν από λίγες ημέρες, δηλαδή στις 18 Ιουνίου, μιλώντας για άλλο θέμα με τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου από τη Ρόδο, τον κύριο Παναγιώτη Εγκλέζο, μας είπε, και μάλιστα το είπε με πολύ μεγάλη χαρά, και είπε ότι μακάρι αυτό να υιοθετηθεί ως πρόταση, αφού, ως κίνηση μάλλον, αφού αυτοί τα κατάφεραν και από άλλα εργατικά κέντρα να ασκήσουν πιέσεις είτε πολιτικές δυνάμεις,
για τους εργαζόμενους αυτούς, γιατί στη Ρόδο οι εργαζόμενοι του FTA είναι 500 και με τον τρόπο που κινήθηκαν κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι έτσι ακριβώς να διασφαλίσουν τη δουλειά τους. Πριν μας πείτε τι προτείνετε, γιατί αναλυτικά θέλουμε να τα ακούσουμε στο Περιφερειακό Συμβουλίο, έχουμε τη δυνατότητα μόνο ένα απόσπασμα από αυτή την εκπομπή των προηγούμενων ημερών, της 18ης Ιουνίου, να ακούσουμε τον κύριο Παναγιώτη Εγκλέζο. Αν έχετε την καλοσύνη, ακούστε κι εσείς πολύ προσεκτικά για το τι προτείνει και το τι μας είπε. Καταφέραμε και εξασφαλίσαμε την εργασία σε όλους τους αδελφούς στο δύο ξενοδοχεία που ήταν στην ιδιοκτησία, μάλλον στην ενοικία της FTI. Μιλάμε γύρω στους 500 και εργαζόμενους εδώ. Κάναμε καινούργιες συμβάσεις με τον νέο ιδιοκτήτη που ανέλαβε τα ξενοδοχεία. Οι συμβάσεις αυτές, πέρα ότι υπάγονται στην τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας των ξενοδοχείων υπαλλήλων, εξασφαλίζουν μέσα από ένα ιδιωτικό συμφωνητικό και μια υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη και τα προηγούμενα τους, δηλαδή οι 16 μέρες που έχουν δουλέψει μέσα στον Ιούνιο, αλλά και ό,τι δικαιούνται από προϋπηρεσίες, από οτιδήποτε δικαιώματα είχαν και το σύνολο των αποδοχών τους από τον προηγούμενο εργοδότη τους, μεταφέρονται στον καινούριο εργοδότη με μια υπεύθυνη δήλωση η οποία τακτοποιεί τα πάντα. Φανταστείτε ότι υποχρεώθηκε ή υποχρεώσαμε σε εισαγωγικά τη νέα εταιρεία να καταβάλει γύρω στις 250.300 για δεδουλευμένα τα οποία δεν ήταν δικά της και αφορούσαν τον προηγούμενο όμιλο. Αυτό είναι θετικό για τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι από τη μια στιγμή στην άλλη βρίσκονται ξεκρέμαστοι. Δεν το συζητάμε. Είναι οικογενειακοί προϋπολογισμοί, είναι μικροοικονομίες, είναι η δική τους η ζωή μέσα στο σπίτι τους, είναι τα δεδουλευμένα τους. Και αυτό είναι μια καλή εξέλιξη. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή και θα μακάρι να μπορούσε να υιοθετηθεί και από τις υπόλοιπες περιοχές που υπάρχουν αυτά τα ξενοδοχεία του ομίλου, ώστε να υπάρχει μια ενιαία γραμμή. Εμείς θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τους αδέλφους στην υπόλοιπη Ελλάδα που αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις, να τους στείλουμε αυτό το ιδιωτικό συμφωνητικό, την υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη που αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες που έχουν γίνει, ώστε να εξασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των συναδέλφων και πολύ περισσότερο να μην χάσουν ούτε ένα ευρώ από τα δουλευμένα τους και αυτά που δικαιούνται. Αυτά τα είπε ο κύριος Παναγιώτης Εγκλέζος 18/6/2024 εδώ στο Ράδιο 984, δηλαδή συγκεκριμένα την προηγούμενη Τρίτη. Μακάρι να λειτουργήσει, κύριε Μανουσάκη, ως μπούσουλας, γιατί είπε ο κύριος Εγκλέζος θα πάμε και στα άλλα εργατικά κέντρα όλης της χώρας όπου υπάρχουν εργαζόμενοι της FTI και το γνωρίζουμε, έτσι ώστε να του στείλουμε και το ιδιωτικό συμφωνητικό, μήπως αυτοί οι άνθρωποι καταφέρουν να φύγουν και από την ανεργία σαφέστατα και από την αβεβαιότητα και από το φόβο και να μην χάσουν τα χρήματά τους. Μάλιστα, άκουσα με προσοχή, κυρία Δουλγεράκη, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου. Η λέξη κλειδί που είπατε μετά είναι το μακάρι. Δεν ξέρω αν πρέπει να μείνουμε σε αυτή τη λέξη μακάρι. Όχι, δεν μένει, ελπίδα και μακάρι, πρέπει να συνοδεύω. Είναι ένα εφολόγιο το οποίο εμείς θέλουμε να πάμε λίγο παραπέρα από εκεί. Μα το καλό είναι κάθε ενέργεια που γίνεται και φυσικά πρέπει να μπουν σε αυτή τη μάχη και τα εργατικά κέντρα. Οπουδήποτε υπάρχουν τέτοιοι εργαζόμενοι, και να μην σας πω και η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας και η Ομοσπονδία Τουριστικών Επαγγελμάτων, όλοι πρέπει να μπουν στη μάχη. Ωστόσο, έχουμε και άλλα παραδείγματα. Δεν είναι το πρώτο γεγονός αυτό με την FTI. Και έχουμε πριν κάποια χρόνια και την πτώχευση της Thomas Cook. Και θυμάστε τότε, το 19 δηλαδή, ότι ήταν σε συνθήκες COVID, όπου η κυβέρνηση είχε φέρει μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, βέβαια, και τα 8 στα 10 μέτρα τότε ουσιαστικά ικανοποίησαν τους μεγαλοξενοδόχους και αναπλήρωναν τις ζημίες τους δηλαδή. Mm-hmm. Από εκεί, το μόνο που έγινε τότε ήταν ότι από τα 100 πήγε στα 80 ένσημα για να καλυφθούν οι εργαζόμενοι. Τέλος πάντων, θέλει μια μεγάλη συζήτηση πάνω σε αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να παρέμβει η κυβέρνηση με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Αυτό βάλαμε και στη Βουλή με την επερώτηση που έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Χωρίς την παρέμβαση της κυβέρνησης δεν μπορεί να εξασφαλιστεί τίποτα. Άρα λοιπόν, με ευθύνη του κράτους και φυσικά και της εργοδοσίας, πρέπει να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αλλά η εργοδοσία, όπως γνωρίζετε, κυρία Δουλγεράκη, θέλει πίεση. Χωρίς πίεση η εργοδοσία δεν δίνει τίποτα.
δεν έχει την καλή διάθεση πάντα η εργοδοσία να δώσει ό,τι δικαιώματα έχουν οι εργαζόμενοι. Άρα λοιπόν, χωρίς πίεση από την κυβέρνηση και φυσικά από το συνδικαλιστικό κίνημα, όπως είπα προηγούμενα γενικότερα, δεν μπορούν να εξασφαλιστούν οι εργαζόμενοι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν... Μισθή, δηλαδή για ασφαλιστικές φορές για όλη την τουριστική σεζόν στο τουριστικό πρακτορείο, αυτό το meeting boy στην Ελλάδα που είναι και σε όποια άλλα ξενοδοχεία βεβαίως της Κρήτης και σε όλη της Ελλάδας επηρεάζονται από την πτώχευση, πρέπει να γίνει βεβαίως με συντονισμένο αγώνα σε όλα αυτά τα ξενοδοχεία, αλλά δεν εξασφαλίζεται αν δεν χωρίς την παρέμβαση της κυβέρνησης, και εδώ καλείται να παρέμβει σε μια τέτοια κατεύθυνση πίεσης και η περιφερειακή αρχή. Και φυσικά εμείς ζητάμε και διάφορα άλλα πράγματα που θα τα βάλουμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να εξασφαλιστεί δηλαδή η συνέχεια της εργασίας όλων των εργαζομένων χωρίς καμιά βλαπτική μεταβολή ή όποιο ιδιοκτησιακά τελικά, αν πουληθεί δηλαδή η εταιρεία, καθεστώς καταλήξει όποτε αυτό γίνει. Υπάρχουν δηλαδή μια σειρά δικαιώματα που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι, αλλά που όλα είναι σχετικά. Χωρίς να κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση, ξαναλέω, το κράτος μέσα από την νομοθετική πράξη της Βουλής, όπως ζητήσαμε από το Κομμουνιστικό Κόμμα, και από την πίεση του συνδικαλιστικού κινήματος. Οι ασφαλιστικές δικλείδες οι περίφημες, γιατί όπως το είπατε και εσείς στην αρχή της κουβέντας σας και όπως άκουσα να λέει και ο κύριος Εγκλέζος εκ νέου, υπάρχουν εκείνες οι μαγικές λέξεις, δεν ήταν ούτε το μακάρι μαγική λέξη ούτε η ελπίδα, αλλά για να έρθουμε σε αυτά πρέπει να ασκηθεί η πίεση, έτσι ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί και να πάρουν μέρος άπαντες, ξεκινώντας από την περιφέρεια, ξεκινώντας από τους δήμους ή με την συνηγορία και την σύμπραξη των δήμων, ό,τι πρέπει να γίνει, και των εργατικών κέντρων και των συνδικαλιστών, των συνδικάτων, των συλλόγων από τα δικά τους, από τις κατατόπου περιφερειακές ενότητες. Ναι, ό,τι πρέπει να γίνει να γίνει, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να διασφαλιστούν, γιατί δεν είναι καιρός να χάνεις τη δουλειά σου με όλο αυτό το περιβάλλον το οικονομικό που υπάρχει τριγύρω και να μπορεί να αντέξει ένας οικογενειακός προϋπολογισμός. Είναι σαφές νομίζω. Καταρχήν είναι και το άλλο ζήτημα που αναφέρθηκα προηγούμενα, μια τροπολογία που είπαμε εμείς να περάσει από τη Βουλή, μια πράξη δηλαδή νομοθετικού περιεχομένου για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των εργαζομένων, να τροποποιηθεί δηλαδή ο πτωχευτικός κώδικας, ώστε να προηγούνται κατ' εξαίρεση οι εργατικές απαιτήσεις έναντι των τραπεζών και των πιστωτών. Διότι αυτή τη στιγμή, αν υπάρχουν κάποια χρέη σε τράπεζες, στο κράτος γενικότερα, για να πάρουν τα χρήματά τους οι εργαζόμενοι, μπορεί να μην μείνει τίποτα όταν προηγούνται οι τράπεζες ή κάποια άλλα χρεωστικά. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να προηγούνται οι εργαζόμενοι, γιατί οι εργαζόμενοι πρέπει να ζήσουν. Μάλιστα. Λοιπόν. Υπάρχουν δηλαδή διάφορες πλευρές που πρέπει να παρέμβει η κυβέρνηση, και αυτά τα ζητήματα δεν γίνονται από μόνη του με την καλή θέληση καθόλου, δηλαδή θα έλεγα, από την καλή θέληση της εργοδοσίας, αλλά και φυσικά και με την παρέμβαση του συνδικαλιστικού κινήματος. Είναι ζήτημα δηλαδή κυβέρνησης και νομοθεσίας στη Βουλή να προηγηθούν οι μισθοί των εργαζομένων. Κρατάμε όλα αυτά τα οποία λέτε εσείς από τη δική σας την πλευρά. 27 του μήνα στο Περιφερειακό Συμβούλιο τίθενται αυτά τα θέματα. Κύριε Μανουσάκη, σας ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα σας από το Ράδιο 94. Ευχαριστώ. Εμείς καλούμε, το λέω για το κλείσιμο αυτό, την Περιφερειακή Αρχή να παρέμβει στην κυβέρνηση και γενικότερα, τεράστια κονδύλια δίνονται για να διαφημίζουμε τον τουρισμό και στην περιοχή μας, αλλά πρέπει να περισσέψει και κάτι και όσον αφορά την ενίσχυση, αν χρειαστεί, των εργαζομένων αυτό που μείνανε ξεκρέμαστοι, αλλά και φυσικά το κυριότερο να παρέμβει στην κυβέρνηση, να πιέσει δηλαδή η περιφερειακή αρχή από την πλευρά της, έτσι ώστε να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ.